Ελλάδας. Είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου Αγέλαος, το οποίο είναι νεοδρυθέν. Σας καλωσορίζουμε στην πανέμορφη πόλη την Αύπακτο. Θα κάνουμε μια μικρή έτσι περιγραφή του αγώνα, το πρώτο ενετικό μονοπάτι Ναυπάκτου, το οποίο θα γίνει σε αυτό το πανέμορφο κάστρο το οποίο βλέπουμε εδώ. Γι' αυτό άλλωστε δώσαμε και αυτή την ονομασία. Παρόλο που είμαστε ένα νεοδρυθέν σωματείο, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα παιδιά. Για τα παιδιά τα κάνουμε όλα αυτά. Και μάλιστα είναι ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει στις 17 Ιουνίου, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο, και για τα ευρωπαϊκά, διότι περιλαμβάνει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα σας αναλύσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Καραχάλιας. Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Έχω αναλάβει περισσότερο το τεχνικό κομμάτι. Είμαστε μια οργανωτική επιτροπή 6 ατόμων. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο αγώνας έχει να κάνει με ηλικίες παιδιών 11 έως και 15. Ο αγώνας περιλαμβάνει 2 σκέλη, είναι 2 αγώνες από 2 σκέλη. Έχουμε 1000 μέτρα και 1500, είναι τύπου sprint, όπως το λέμε vertical επειδή είναι ανηφορικό το σημείο. Θα υπάρξει ένα τέταρτο με 20 λεπτά ανάπαυλα να ξεκουραστούν τα παιδιά, να ανατροφοδοτηθούν και μετά θα ξεκινήσει ο αγώνας στο μονοπάτι. Το μονοπάτι ξεκινάει από την πύλη του κάστρου και θα τερματίσει πάλι εδώ. Είναι μία διαδρομή, μονοπάτι καθαρά, με βραχώδη, τεχνικά σημεία, πευκόφυτα περάσματα, έχουμε φτιάξει γεφυράκια, υπάρχουν σκαλιά, θα είναι άκρος προστατευμένο όλο το σημείο, όλη η διαδρομή. Οπότε δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα τα παιδιά. Έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι γιατί απλούστατα δεν υπάρχει πουθενά τέτοιου είδους αγώνα. Όπως σας είπε και ο κύριος Καμπάς, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Και γι' αυτό η σημασία την οποία δίνουμε είναι ιδιαίτερη. Πρέπει να σας πω και να μιλήσει και ο έφορος του σωματείου, ο κύριος Αντώνης ο Δουκέλης, ότι κοντά μας θα είναι η ελληνική ομάδα και έρευνας διασώσεως του Μεσολογγίου. Να πούμε για τις παροχές δύο πραγματάκια, ότι θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν μετάλλια ανάγλυφα, αρκετά υψηλού επίπεδου, όπως και κύπελα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, δηλαδή έχουμε δώσει όλες τις παροχές που δίνονται στους μεγάλους και καταξιωμένους αγώνες για τις μεγάλες ηλικίες, όλα αυτά τα μεταφέρουμε στα παιδιά, τα οποία πλέον θα είναι οι πρωταγωνιστές την ημέρα του αγώνα. Να πω και κάτι τελευταίο, είναι ότι παραμονή του αγώνα 16 Ιουνίου, είμαστε στα πρόθυρα να ανακοινώσουμε ένα νέο αγώνα για τους γονείς, δηλαδή Σάββατο 16 Ιουνίου θα τρέξουν οι γονείς και γενικότερα όσοι αθλητές θέλουν να επιλέξουν να τρέξουν σε αυτή τη διαδρομή θα είναι στο ορεινό σημείο του χωριού της Σκάλας, μόλις 4 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι ένα πέρασμα μονοπάτι και σε ένα φοβερό σημείο, είναι τώρα καινούργιο το μονοπάτι το έχουμε βρει και περνάει μπροστά από το αρχαίο Ασκληπείο της Σκάλας, κατασκευής 700 χρόνια π.Χ. Είμαστε τώρα στα πρόθυρα να τελειώσουμε την, να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή. Θα είναι γύρω στα 12 με 13 χιλιόμετρα. Οπότε δηλαδή, θα δώσουμε το κίνητρο να τρέξουν παραμονή του αγώνα οι γονείς σε μια διαδρομή 13 με 14 χιλιόμετρα, κάπου εκεί θα βγει. Θα έχουμε και εκεί βραβεύσεις και την Κυριακή 17 Ιουνίου κατεξοχήν θα είναι ο αγώνας των παιδιών που θα δώσουμε όλο το μεγάλο το βάρος. Ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή που θα καλύψουμε τα μονοπάτια, τα αξιόλογα μονοπάτια πλέον της Ναυπάκτου. Σας καλησπυρίζω και εγώ με τη σειρά μου. Τα είπαν εδώ πιο πολλοί συνάδελφοι, ο κύριος Καραχάλιας, ο κύριος Πέτρος Καμπάς. Είναι μια διαδρομή ευχάριστη για τα παιδιά, υπάρχουν σημάνσεις για τα παιδιά, ανηφόρες, κατηφόρες μέσα στη φύση. Είναι ένας αγώνας, όπως το είπε ο κύριος Καραχάλιας, πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εύχομαι όλη η νεολαία, τα παιδιά, να ακολουθήσουν τον αθλητισμό και είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν στην οργάνωση αυτή. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, να πούμε και το σημαντικότερο. Μπορούν τα παιδιά να κάνουν τις εγγραφές μπαίνοντας στο site agelaos.gymnaf.gr. Είναι το site του συλλόγου μας και του αγώνα. Αγέλαος Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο.
να το πούμε άλλη μια φορά, Αγγέλαος, Παύλα, gymnav.gr. Μπαίνοντας μέσα υπάρχει η αφίσα αυτή εδώ πέρα, κλικάρουν τα παιδιά σε αυτό το σημείο, διαβάζοντας το πρώτο ενετικό μονοπάτι της ναυπάκτου. Υπάρχει φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής που θα μπορούν να γράψουν τα ονόματά τους και την ηλικία τους και αυτόματα εγγράφονται στη λίστα των εγγραφών, ας πούμε, και είναι έγκυρη η συμμετοχή τους. Τώρα στο email του συλλόγου μας είναι angelaos.gymnav@gmail.com. Θα το βρείτε μέσα στην προκήρυξη, υπάρχει και το τηλέφωνο το δικό μου για οποιαδήποτε λεπτομέρεια χρειαστεί οποιοδήποτε, το 6979 98 30 98. Για ό,τι θέλει να ρωτήσει επιπλέον, αν και υπάρχει μια τετρασέλιδη αναλυτική προκήρυξη, γράφουμε την κάθε λεπτομέρεια μέσα εκεί, μπορεί να με ενοχλήσει ό,τι ώρα και να είναι. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε βάλει και μια κατηγορία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τώρα θα μου πείτε, στο μονοπάτι? Όχι. Τα δίνουμε το δικαίωμα και τη χαρά να απολαύσουν όλο αυτό το πευκόφυτο μέρος, το ασφάλτινο και που είναι πάρα πολύ καλά οδοστρωμένο μέρος μπρος στην πύλη του κάστρου. Είναι 1000 μέτρα που θα έχουν και αυτά τις ανάλογες βραβεύσεις. Ό,τι θα απολαύσουν τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι θα έχουν και τις παροχές, τη δυνατότητα να απολαύσουν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θέλουμε όλα τα παιδιά να έρθουν να τρέξουν. Και κάτι τελευταίο, στη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου θα κάνουμε μία ανάρτηση στο site και θα ενημερώσουμε και στο στάδιο της ναυπάκτου, γιατί έχουμε 2-3 γυμναστικούς συλλόγους, να έρθουν όλα τα παιδιά Κυριακή πρωί μαζί με μας. Θα περπατοτρέξουμε όλη τη διαδρομή, να τη γνωστοποιήσουμε, να έρθουν, γιατί υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι η μέρα του αγώνα, να προετοιμαστούν, ώστε να έρθουν ακόμα πιο κοντά στη φύση και να είναι πιο έτοιμα για τον αγώνα αυτόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να το προωθήσετε όσο το δυνατόν ευρύτερα γίνεται, αν και ήδη το τρέχουμε από όλες τις πλευρές, γιατί θέλουμε να γνωστοποιηθεί αυτός ο αγώνας, καθότι έχει να κάνει μόνο με παιδιά και είναι κάτι εξειδικευμένο και πανελλαδικά και θα έλεγα πανευρωπαϊκά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.